Καλησπέρα σε όλους από το Μανζάρακι. Εδώ για την 26η και τελευταία αγωνιστική της regular season για την Developer League. Οι Retro Paces αντιμετωπίζουν τους Casoni της Βυρθμιά, εξαιρετικά σημαντική αναμέτρηση και για τις ομάδες. Οι Retro Paces από τη μία μεριά θέλουν την νίκη για να εξασφαλίσουν την πρώτη θέση στον όμιλο. Οι Casoni θέλουν την νίκη για να παραμένουν ζωντανοί στο κυνήγι της τέταρτης θέσης που οδηγεί στα play-off και ταυτόχρονα στην άνοδο στην κατηγορία. Με Ανδρεάδη, Ζήση, Βασιλιάδη που σκόνται για τρεις αστοχή, Βαμβακάρη και Αναγνωστόπουλο ξεκινούν οι Retro Pacers. Από την άλλη μεριά με Ασημακόπουλο, Γιώργο Ζιγούρη, Χατζημιχαήλ, Κοκαλή και Βασιλιακό. Αστοχή ο Ασημακόπουλο, δεν πάντα μπορεί ο Βασιλιάδη, Κασόνικ, ήταν οι προηγούμενοι παιδες που είπαμε. Ο Ανδρεάδης για 3 αστοχή στο 19-6 ρεκόρ είναι η Κασόνη Κρίτσο, ο Βαμακάρης πέντε στο κορυμπάνο, ζήσει τώρα. Αναγνωσόπουλος στην προσποίηση για 2 αστοχή επιθετικό ριμπάνο και καλάθι του Βασιλιάδη για το 2-0. Είναι στο 19-6. Οι Κασόνικ οι οποίοι ισοβαθμούν με τα Γκραν Καμάρια, τα οποία παίζουν αύριο. Ωστόσο στην ισοβαθμία είναι από κάτω τα Sonic, γιατί έχουν νικηθεί με ο Γιώργος Ζιγούρης σκοράρει τώρα το 2-2, έχουν νικηθεί με 15 ποντούς πριν από 3 αγωνιστικές, οπότε έχουν χάσει την ισοβαθμία. Οπότε συνοπτικά να το αναφέρουμε ότι οι Casoni Blues χρειάζονται νίκη και είτε από τα Καμάρια που παίζουν αύριο με την Gilbert για να μπουν στα play-off και να ανέβουν στην Evolution. Εγώ καλησπέρα το inbound, οι Retro έχουν ανέβει στην Evolution. Ο Ασημακόπουλος σκοράρει και το 2-4. Συνεπώς θέλουν συνδυασμό αποτελεσμάτων οι Retro, θέλουν με νίκη για να τελειώσουν πρώτοι. Με ήττα θα περιμένουν την αυριανή αναμέτρηση για να δούμε πώς θα τερματίσουν. Λεπτομέρειες αυτές. Ο Ανδρεάδης θα αποκλείσει, γιατί θα πάρει ο Ζήσης. Αναγνωστόπουλος για 2 Βασιλιάδες το βάλε κατά το καλάθι. Δύσκολο καλάθι, 4 όλα. Ο Μιχαήλ. Ωραία πάσα και το Γιώργο το Ζιγούρη θα την κλείψει ο Ανδρεάδης. Πολύ καλό σκόρερ για 2 από μέσα απόσταση, θα το χάσει το μάτι ο Σάιρ, μπορεί να κοκαλείς. Χτύψει και ο Ανδρεάδης, θα διακόψουμε για λίγο. Όλα καλά με τον Ανδρεάδη, ευτυχώς δεν έχει κάτι. Ο Σημακόπουλος, ο Γιώργο το Ζιγούρη. Ο Γιώργος τα βάζει με όλους στα στοχή, ριμπάνο ο Αναγνωστόπουλος. Ανδρεάδης. Πανδακάρης. Θα την κρύψει ο Χατζημιχαήλ. Χατζημιχαήλ σταματάει και την τρίπλα και σκοράρει για το 4-6. Τις πρώτες τρεις ομάδες του ομίλου τους ξέρουμε τους λύκους που είναι σίγουρα στην τρίτη θέση. Στο 1-2 θα είναι η Retro με την Kilbir ή η Kilbil με την Retro. Φάουλ τώρα. Το πρώτο φάουλ σε ένα μέτρηση ύστερα από 3 λεπτά. Και μένει η τέταρτη θέση που κρίνεται ανάμεσα στους Casoni Kilbir και τα Γκραν Καμάρια. Τέλει την μπάλα, Χατζημιχαήλ, όλο το δρόμο, το γύρο σε καλάθιρο το 4-8. Ζήσεις. Αναγνωστόπουλος. Για 2 από τα 6 μέτρα στο χ, ριμπάν θα πάρει ο Ζιγούρης, ο Γιώργος. Ζήσεις, ο Γιώργος συγκράτησε. Κόκαλης και Σημακόπουλος.
για δύο από μέση απόσταση μέσα. 4-10. Βασιλιάδης θα την χάσει, καλή αμέσως το Χατζη Μιχαήλ, παραμένει το αρχιδιαλεκτρό. Ο Μεντής βγήκε στο μάτς και ο Τσιλιμπάρης για τους ρετρό. Τρεις ο Ανδρέδες το βάζει. Είναι σκόρε, ο Ανδρέδες το ξέρουμε, δεν το μάθαμε σήμερα. Στα 10. Για τρεις, δεν απαντάει ο Κωστιλιακός, ριμπάν θα πάρει ο Ανδρέδες. Τσιλιμπάρης με τον Αναγνωσόπουλο. Δεν ήταν καλή η πάσα. Κάτω εκεί θα πάει στο Πασόνι. Καλή συγγωνία. Βρήκε ανοιχτό διάδρομο, ωραία πάσα για τον Κόκαλη, το βάλε. Ωραία συνεργασία. Ο Μεντής, αστοχή. Παλεύει ο Βασιλιάδης για το rebound, εν τέλει θα το πάρει ο Προσφυλιακός. Ο Σημακόπουλος, συγγνώμη. Ο Γιώργος ο Ζιγούρης. Πατάει φρένο. Ο Σημακόπουλος. Καλές οι άμυνες, πάει μπάλα στον Προσφυλιακό. Καλή η άμυνα, 3 δευτερόλεπτα. Μου σκασώνει. Στη λήξη μετράει. Και έχουμε time out, 7-12 το σκορ, 4 λεπτά ακόμα. 7-14, μετά το time out γυρίσαμε. Μεντής. Θα του δώσουμε τον Βαμβακάρης, Μεντής για 2 από μέσα απόσταση, 9-14. Για τρεις, μπήκε στο μάτς ο Βαγγέλης, το έβαλε! Ωραία η επίθεση και ο Μάικ, ο οδηγούς σκοράρει για το 9-17. Βαμβακάρης. Τσιλιμπάρης. Βαμβακάρης, Τσιλιμπάρης, για τρεις. Μέσα η απάντηση, 12-17. Η απάντηση ο τρίποδο του Μάικ. Ήταν αυτό το τρίποδο του Τσιλιμπάρη. Ο Γιώργος ο Ζιγούρης. Ο Μάικ με το 2-2 όχι. Δίνει στον Σμακόπουλο. Αστοχή ο Χατζημιχαήλ. Μπάνε να πάρει Τσιλιμπάρης. Καλή ήταν η επίθεση. Μεντής. Φάουλ. Μπάρις το out. Μεντής. Βαμβακάρης. Λάθος εν τέλει. Θα την πάρει ο Χατζημιχαήλ. Πάλι την πάρει. Μιχαήλ.
ο Μάικ για 3, airball, περιπάνω του Τζιλιμπάρι. Αμπρεάβης, καλά και φάουλ, 14-17. Δεν μπαίνει και ριμπάν θα πάρει ο Γιώργος ο Ζούγουρης. Ο Γιώργος ο Ζούγουρης. Ο Σκυλιακός. Χατζημιχαήλ για 3. Έξω. Με 3. 100 δευτερόλεπτα ακόμα. Δι φάουλ, Μάικ. Με δις. Δύσκολη ενέργεια, δεν μπαίνει, μπορεί να κοκαλείς. Ο Γιώργος ο Ζουγούρης. Δεν σηκώνει κεφάλι, πάει μέχρι μέσα, καλάθι και φάουλ. 14-19 προσωπική ενέργεια. Και λίγο άτσαρα εκεί. Μια βολή για τον Γιώργο, όπως τυχώς δεν έχει κάτι. Λιάβης, αστοχή, χωρίς φάουλ, λοιπόν θα πάρει ο Σμακόπουλος που έχει την μπάλα, Σμακόπουλος όλο το δρόμο μέσα και αυτό 14-22, εξαιρετική τα Sonic Bristle ξεκίνηματα να μέτρει. Λιάβης, όχι, Βασιλιάδης θα τρυπώς εκεί, με 3 θα τα βάλει. Βασιλιάδης πάλι χωρίς ο καλάθι, 16-22. Ο Μάικ Σμακόπουλος. Συζητάει ο Μάικ, θα την πάρει, κάνει την προσποίηση. Σμακόπουλος για 3. Μέσα και αυτό, 16-25. Το σύν 9 η Κασόνη. Για 2 ήτανε 16-24. 7 δευτερόλεπτα ακόμα, φάουλ και έχουμε βολή λίγο με το φάουλ. Μια στις δύο βολές. Λιγούρης, τον Σμακόπουλο για 3, για 2 και πάλι μέσα και αυτό, 17-26 και τέλος πρώτου δεκαλέπτου. 17-26 ξεκινάει το δεύτερο δεκαλέπτο. Εκπληκτική η Κασόνη που μπήρε στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Με τον Σμακόπουλο. Να πυροβολή από μακρινή και μέσα από σας και ο Γιώργος Ζιγκούρ και Βαγγέλη να ακολουθούν. Φάουλ τώρα για βολές.
Δεν πήγε η πρώτη βόλη. Θα μπει η δεύτερη και συν 10 η Κασόνικ. Τσιλιμπάρης. Αναγνωστόπουλος. Για τρεις ο Καζαφέρης θα στοχίσει λιμπάνο και ο Ξοζιγούρης. Χωρίς φάουλ ο Γιώργος, τώρα θα πατήσει η Φέρνερ, θα δώσει την αδύνατη στον Παπαδόπουλο. Θα επιχειρήσει να αποστάρει εκεί τον αντιπαλό του. Σπάει έξω, Ζιγούρης για τρεις ο Βαγγέλης, δεν μπαίνει και λοιπόν θα πάρει ο Καζαφέρης. Καλή ήταν η επίθεση. Τσιλιμπάρης. Τον Μακάρης για δύο, έξω, τριμπάνω τον Σμακόπουλο. Ο Γιώργος ο Ζιγούρης, καλάθι. Μεντής, Τσιλιμπάρης για τρεις, έξω, το τριμπάνω θα το πάρει ο Σμακόπουλος. Τίποτα. Ο Ζιγούρης στην επαναφορά. Λάθος. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε. Τσιλιμπάρης. Μεντής. Αναγνωστόπουλος. Φάουλ. Αναγνωστόπουλος. Τσιλιμπάρης. Φάουλ. Έξω πρώτη βόλη. Έξω, ριμπάνω ο Γιώργος. Τρεις ο Ζιγούρης από τη γωνία, στο χείρι πάνω του Τσιλιμπάρης. Βγήκε η επίδοση και πάλι. Καζαφέρης. Τσιλιμπάρης. Μεντής για τρεις. Το βάλε. 20-29. Πέφτει διαβάζω στο μονοψήφιο. Άμα βρει το χέρι του και μαντήσει, θα είναι δύσκολο τα πράγματα για τους Κασόνικ. Πέτρος και Ανδριάδης είναι φωνιάδες, προστιλιακός. Με ταμπλό δεν μπαίνει, ο Παπαδόπουλος είναι εκεί να πάρει το rebound. Θα την πάρει ο Μεντής. Έχασε και ο Κόκαλης. Μεντής. Καλές οι άμυνες, ολοκληρώνει ο Παπαδόπουλος με τη βοήθεια του Γιώργου του Ζιγούρη.
πάσα για τον Βροσιλιακό στο τραζίσιο, τα σταματάει ψηλά ο Αναγνωστόπουλος. Πολύ καλή η άμυνα του Νίκου. Του πήρε τα βήματα. Για τρεις, όχι, ριμπάνω Παπαγάρης. Μεντής. Καζαφέρης. Αναγνωστόπουλος. Για δύο, όχι, ριμπάνω Κοκαλής. Παδόπουλος. Πάλι το σταματάει ο Αναγνωστόπουλος, δεύτερο στοπ. Μπαίνει ο Σμακόπουλος και βγαίνει ο Γιώργος Ζουγούρης. Ωραία πάσα για τον Κόκαλη, το έχασε ο Κόκαλης και ριμπάνω τον Μακάρης. Πολύ καλή η επίθεση που έβγαλαν εδώ. Κασόνι, Μεντής, θα το πάρει το σουτ. Δεν μπαίνει αυτή τη φορά, ριμπάνω ο Σμακόπουλος. 6 λεπτά για ημίχρονο. Ο Ζιγούρης, Βροσιλιακός. Πάσα για τον Παπαδόπουλο. Κόκαλης για δύο φάουλ. Πρώτη βόλη από τον Κοκάλη. Έχει δικαίωμα για άλλη μία ο Θοδωρής. Μία στις δύο, 20-30. Μεντής. Αναγνωστόπουλος. Συναδύνατε στο Τζιλιμπάρη και αυτό στο Βασιλιάδη που επέστρεψε. Θα στοχίσει. Το ριμπάν θα το πάρει ο Παπαδόπουλος. Σμακόπουλος τώρα. Λάθος. Παραμένες ως κατοχή για Κασόνι. Τσιλιμπάρης βγαίνει και μπαίνει να ζήσει στο μάτσο. Βαγγέλη στο out. Δίνει στον Παπαδόπουλο, θα το πάρει το σουτ από τα 6 μέτρα. Δεν μπαίνει, λοιπόν ο Καζαφέρης. Δεν είναι τόσο παραγωγικό όσο ήταν στο πρώτο μήχρονο κάστρο. Στο πρώτο δεκάλεπτο Κασόνι, που είναι και λίγο λογικό. Μπήκαν όλα στο πρώτο δεκάλεπτο. Καζαφέρης ως εκεί. Επιθετικό από τον Βασιλιάδη, καλά και φάουλ. 22-30. Μέσα. 23-30. Αλλάξτε το πρόβλημα, αλλάξτε. Σμακόπουλος. Τον Αναγνωστόπουλο το παίζει άμυνα. Πάει έξω στη γωνία για τρεις. Αστοχή ο Παπαδόπουλος, λοιπόν θα πάρει Μεντής. Τις προσποιήσεις, πολύ δύσκολη κίνηση, δεν μπαίνει και λοιπόν ο Κόκαλης. Σμακόπουλος. Φάουλ.
έξω πρώτη βολή. Έξω. Τριμπάνω, να μην σε πλούσω. Φέρεις καλά. Μπράβο, 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 τέσσερα λεπτά ακόμα. Για τρεις ο Βροσιλιακός, βγήκε το αυτό, θα το βάλει. 25-33, η απάντηση. Βασιλιάδης, το Ζήση, Αναγνωστόπουλος, τίποτα. Εξαιρετικό με τον Βασιλιάδη, φάω δύο βολές. Μάχες μέσα στη ρακέτα. Αλλαγές. Μέσα πρώτη. Έξω ριμπάνω από την Μιχαήλ. Μιχαήλ. Πάτε ο Γιώργος ο Ζιγούρης. Ωραία για τον Χατζημιχαήλ. Λάθη και φάουλ. 26-35 και διαφορά στους 9. Ωραία φάση, μπράβο, είναι. Μια βολή. Στον Παύλο τον Μιχαήλ. Μπαίνει η βολή στο συν 10 καθόλου και πάλι. Ανδρεάδης, 3 λεπτά για ημίχρονο. Θα τα φέρει στον Ανδρεάδη. Βασιλιάδης για 3. Έξω. Το ριμπάν θα το πάρει ο Ζιγούρης, ο Γιώργος. Με τον Χατζημιχαήλ. Τον Ασημακόπουλο, Χατζημιχαήλ. Αστοχή, το ριμπάν επιθετικό και καλά θα το βρεσιακό. Είναι ο Παπαδόπουλος και μπαίνει ο Μάικος Ζουκούρης. Μαγκής. Πάλι του Γιώργου Τσιγούρη. Είναι βολές λογομαδικών. Μέσα πρώτη, 27-38. Έξω. Πάνω, Χατζημιχαήλ.
καλό βλόγμα λοιπόν. Παύλο Παρανάσια, sorry. Έξω rebound του Λιμπάρης. Ανδρεάδης προς κρίσης. Για δύο ο Ανδρεάδης δεν μπαίνει. Κασόνικη κατοχή. Δύο λεπτά ακόμα. Χατζη Μιχαήλ. Για τρεις. Όχι, βιαστική επιλογή. Ριμπάνω της Λιμπάρης. Ο Μεντής. Τρεις. Για δύο. Το balance shoot 29-39. Εκπληκτικός Μεντής. Ο μοναδικός διασωθέντας για τους ρετροπέσεις στο δεύτερο δεκάλεπτο, το οποίο κοιμάται και πάλι σε ρηχά νερά. Σιμακόπουλος. Βασιλιακός. Θα δώσει ένα στην ο Χατζη Μιχαήλ. Γιώργος Ζικούρης για τρεις. Εξώ, ριμπάν, θα πάρει ο ίδιος. Ασυνενεσία σαν μπλοκάου, την μπάλα βάζει στον Βασιλιακόπουλος, το χάνει. Και ριμπάν ο Μεντής. Ένα λεπτό ακόμα. Για τρεις ο Μεντής και πάλι, έξω αυτή τη φορά. 55 φορά δείχνω φωτίνες που είναι ακόμα. Βασιλιακός, αστοχή έρμπολ. Συνεχίζουμε. Λιγούρης. Λάθος. Την πήρε ο Κιλιμπάρης. Μεντής. Εφτάσεις ακόμα. Καλή άμυνα του Γιώργου Ζιγούρη. Πήρε την μπάλα. Ο Γιώργος Ζιγούρης αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 29-41 και τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Λοιπόν, 29-41 ξεκινάει το δεύτερο ημιχρόνο. Οι ρετρό έχουν την προτεκτήση. Που κάνει εξαιρετικό μάτς. Αστοχή. Μπάνο Βαμακάρης. Όλα καλά με τον Χατζη Μιχαήλ. Βαμακάρης. Για δύο Ανδρεάδες από μέσα πώς θα το βάλει. Ο Χατζη Μιχαήλ. Αστοχή, επιθετικό rebound, δεν ξαναμπαίνει. Κόκαλη στο rebound. Παλεύω, Κόκαλη στο χάνει. Ρετρώει κατευθείαν. Ο
Ανδρεάδης. Μετής. Πολύ καλή άμυνα μπροστά από τον Μιχαήλ, ολοκληρώνει ο Κόκαλης, το Στυλιακός. Μακόπουλος της πάει έξω στον Προσιλιακό, εξτραπάσα, Γιώργος Ζιγούρης για 3. Αστοχή, καλή ήταν η επίθεση, λοιπόν ο Βασιλιάδης. Παραμένει διαφορά στους 10. Ο Ανδρεάδης, φάουλ του Ζιγούρη. Τρίτο φάουλ του Γιώργου Ζιγούρη. Μεντής. Ανδρεάδης για 3, έξω. Το ριμπάνο τον Ασημακόπουλο. Τρέχουν οι Κασόνικ, ο Γιώργος, τον Χατζη Μιχαήλ, το Eurostep, δεν μπαίνει. Ριμπάνο Ανδρεάδης. Ανδρεάδης, καλάφι. 33-41 με 4 πόντους για τον Ανδρεάδη, διαφορά στους 8. Ο καλής τον Σημακόπουλο για 2, έξω ο ριμπάνο Βαβακάρης. Αναγνωστόπουλος πατάει δυνατά στο χ, ριμπάνο Βασιλιάδης, καλά στη φάουλ. Μια βολή. Για φορά πέφτει στους 6. Και τώρα στους 5. Τρεις, έξω, rebound θα πάρει ο Αναγνωστόπουλος. Time out ήταν η Κασόνη, είναι το λογικό, είναι. Ανδρεάδης. Για 2. Δεν μπαίνει και rebound ο Γιώργος ο Ζουγούρης. Ακυρώνει το time προς το παρόν η Κασόνη. Χατζη Μιχαήλ. Σημακόπουλος. Προσιλιακός για 3. Έξω. Δεν μπορεί, ο Κόκαλης, ρε, το εκατοχή. Μπαίνει ο Μάικλος Ζουγούρης και βγει ο Προσιλιακός, να πάρει ανάσες. 7 λεπτά για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Ανδρεάδης. Αναγνωστόπουλος στο Μεντί. Αναγνωστόπουλος, διπλή άμυνα πάρα του, Βαβακάρης για 2, κακό. Χατζη Μιχαήλ. Έξω για τον Ασημακόπουλο, δεν μπαίνει, ο Κόκαλης θα πάρει το ριμπάνο, έχει πατήσει γραμμή όμως. Ανδρεάδης. Για 3. Μέσα. 39-41 διαφορά στο καλάθι. Λοιπόν, με συνεχόμενους πόντους του Ανδρεάδη και του Βασιλιάδη, η διαφορά έχει πέσει στο καλάθι. Έχουν τρέξει ένα σερί 10-0 η Ρετρό. 29-41 γίνει 39-41. Μιχαήλ. Για 3 τώρα ο Ζιγούρης, έξω. Περιμπάνω ο Γιώργος. Κοκάλης, ο Χατζη Μιχαήλ. Κλείσει ο Χατζη Μιχαήλ, τα βάζει με όλους και πολύ φάουλ.
μέσα από τη βολή. Μπάνω Βαμβακάρης. Μεντής, τίποτα. Το ριμπάνω τον Βασιλιάδη, Βασιλιάδης μέσα και αυτό. Χατζημιχαήλ, τον Ζιγούρη, Χατζημιχαήλ, στα 7 δευτερόλεπτα, πατάει δυνατή και σκολάρει για το Σαλιάνι στα 14. Τον Τεζαφέρει και τον Τζιλ παρέχει μαζί ο Χρυστοδουλόπουλος. Ο Ανδρεάδης, ο Βασιλιάδη, Μεντής. Σπάει έξω. Βασιλιάδης, καλάφι έχει φάουλ, ναι. Μέσα από την βολή, 42-44. Παπαδόπουλος, κάκιστη. Η άμυνα σε αμυντική ανισορροπία, η Ρετρό, 42-46, εύκολο σκορ. Ανδρεάδης. Για τρεις. Όχι, ριμπάνο Σμακόπουλος. Χατζημιχαήλ, μέσα και από το 42-48. Ζήσεις. Παναγνωστόπουλος. Τίποτα. Σύμψη δεν θα δεκάλεπτο. Μακόπουλος, Γιώργος Ζιγούρης για τρεις. Έξω, ριμπάνος Ζήσης. Ζήσης. Γνωστόπουλος, εξτρα πάσα. Πάω, θα πάρει ο Ανδρεάδης από τον Γιώργο Ζιγούρη χαμηλά, ο οποίος είναι... νομίζω έχει κάνει 4 φάουλ. Όντως. Αναγνωστόπουλος. Ζήσεις. Στοχή. Μάχης εκεί ο Σμακόπουλος θα την πάρει. Όλο το δρόμο δεν μπαίνει, φόλο του Παπαδόπουλου, ούτε αυτό θα μπει, την πάνε Ζήσεις. Ανδρεάδης. Χωρίς φάουλ. Ανδρεάδης, τίποτα, ριμπάνο, Χατζημιχαήλ. Χατζημιχαήλ, στον Παπαδόπουλο, καλά, 42-50. Ο
για τρεις, τίποτα. Το rebound του Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλος χωρίς φάουλ. Ζιγούρης. Ασημακόπουλος φάουλ του, Ανταγνωσόπουλου χαμηλά. Δύο λεπτά ακόμα. Μιχαήλ για τρεις, έξω ριμπάνω Τσιλιμπάρης, Ανδρεάδης, Ζρυσής, κοιτάει ο Τσιλιμπάρης, υπάρχει μισμάτ, πάει και βοήθεια πάνω του, Ανδρεάδης, του δώσανε χώρο για δύο από μέσα απόσταση, δεν μπαίνει, Αναγνωσόπουλος παίρνει το ριμπάνω και σκοράρει για το 44-50. Μακόπουλος, 80 δευτερόλεπτα ακόμα. Χωρίς φάουλ. Ασημακόπουλος, δύσκολο καλά, 44-52. Φάουλ. Φάουλ του Σιγούρη, του Βαγγέλη. Ένα λεπτό ακόμα. Μπολέζε τον Ανδρεάδη. Τεχνική στον Ανδρεάδη και στον Σμακόπουλο την ερωτήσα. Έξω πρώτη βόλη. Μία στις δύο τον Ανδρεάδη, 45-52. Παπαδόπουλος. Ο Ζιγούρης, ο Βαγγέλης. Σμακόπουλος. Χωρίς φάουλ, πάνω του Λιμπάρης. Αλλά πέρα σε όλο το κομμαντής. Ζήσεις. Βρεάδης. Καλές οι άμυνες. Κάνει λάθος. Και την πήρε ο Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος στο Χατζημιχαήλ. Καλάθι 45-54 στους 9 η διαφορά. Όλοι οι παιδες ανήκουν στο ρετρό. Επανέφεραν τη διαφορά σε ικανοποιητικά επίπεδα η ρετρό. Η Κασόνικ. Ανδρεάδης για τρεις από την γωνία, στοχή, Βασιλιάδης παλεύει. Έχει λήξει το σάκ, ο χρόνος, το δεκάλεπτο, 45-54, τέλος του δεκαλέπτου. Λοιπόν, 45-54, τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο ξεκινάει. Στο συν 9 είναι οι Kasonic Beers, οι οποίοι δίνουν το σημαντικότερο δεκάλεπτο της χρονιάς. Θέλουν την νίκη, έχουν πάει εξαιρετικά μέχρι στιγμής απέναντι στους πρωτοπόρους Retro Pacers. Για να δούμε τι θα καταφέρουν. Σμακόπουλος, Προσιλιακός. Χατζη Μιχαήλ, κάνει καλό μάτι αυτός. Καθόρυβη δουλειά, τίποτα τώρα εδώ, λοιπόν ο Ανδρεάδης. Τσιλιμπάρης. Ζήσεις. Για τρεις. Έξω, ριμπάν θα πάρει ο Παπαδόπουλος. Ο
Βαγγέλης, τον Προσυλιακό. Ωραία πάσα για τον Παπαδόπουλο, καλάφι 45-56. Μεντής Ζήσης στον Τζιλιμπάρη για δύο. Έξω, rebound θα πάρει ο Προσυλιακός. Χατζημιχαήλ. Βαγγέλης. Ωραία πάσα για τον Παπαδόπουλο. Καλάφι 45-58. Τις 13 για δεύτερη φορά. Πιάστηκε κοιμόμενη η άμυνα το ρετρό. Το ίδιο ακριβώς play από τους Kasonic Beers. Και καλάφι. Ανδρεάδης. Βαμβακάρης. Μεντής. Ζήσεις. Μεντής. Καλάφι, δύσκολο καλάφι. 47-58 από το Μεντή. Μακόπουλος. Παπαδόπουλο. 47-60. Φάουλ. Ανδρεάδης. Φάουλ. Τέταρτο φάουλ του Βαγγέλη. Θα παραμείνει. Τζιλιμπάρης για τρεις. Μέσα. 50-60. Σμακόπουλος. Όχι. Μπορώ να Βαμβακάρης. Φάουλ. Ήταν το φάουλ. Ρίσκαρε, δεν έκανε πέμπτο φάουλ ο Βαγγέλης. Θα δώσω όλα για την ομάδα. Απλό. Για κόμμα. Ο Ανδρεάδης άβαλε την πρώτη βολή. 51-60. Αντιαθλητικό φάουλ έκανε ο Μιχάλης Ζουγούρης. 2-2, 52-60. Μπαίνει ο Βασιλιάδης. Βγαίνει ο Βαμβακάρης. Μεντής. Ο Ανδρεάδης το πάρει προσωπικά. Ασοχή αυτή τη φορά, λοιπόν ο Βασιλιάδης παλεύει εκεί με όλους. Τζάμπολ. Μεντής για τρεις. Μέσα. 55-60 από το Μεντή και διαφορά στους 5. Πάτησε έτσι ο Ζιγούρης. Ρετρώει κάτι εκεί. Μπαίνει και ο Γιώργος τώρα και θα βγει ο Μιχάλης. Μεντής.
Chris και πάλι. Όχι, λοιπόν ο Γιώργος Ζουγούρης. Πατάει φρένο, δίνει στον Σμαγόπουλο. Παπαδόπουλος για τρεις. Έξω, ριμπάνο με τις 6 λεπτά για το φινάλε. Με τις Βασιλιάδης στο Ζήση. Τσιλιμπάρης. Θέλει να αποστάρει, πάει μπάλα στο Μεντί, 8 δευτερόλεπτα ακόμα. Μεντίς, λάθος. Γιώργος Γούρης. Μιχαήλ. Όχι, ριμπάνω Τσιλιμπάρης. Ωραία πάση για τον Τσιλιμπάρη, καλά φιέχει φάουλ, ναι. Εντάξει, 60. 5 λεπτά ακόμα. Πάμε για μεγάλο φινάλε εδώ στο Μαζαράκι. Παπαδόπουλος θα το πάρει το σουτ για 2. Όχι, ο Κόκαλης θα πάρει το rebound και θα το βάλει. 57-62 από το Θοδωρή. Γιώργος Γούρης. Ο Ανδρεάδης, συγγνώμη. Παίξει με Βασιλιάδη. Καθαρή άμυνα, χαμός εκεί. Βασιλιάδης, καλάφι και φάουλ. 59-62 και μια βολή. Σε μια βολή. Πολύ για τον Βασιλιάδη. Έξω το ριμπάνο του Παπαδόπουλο. Άσε και το γέρο το Ζιγούρι, τρέχουν οι Κασόνικ. Δεν χρειάζεται. Τώρα κάθε επίθεση είναι σημαντική. Ωραία στο Χατζη Μιχάλη που έκοψε. Κρατάει την μπάλα σε κατοχή του και βάζει ένα πολύ ωραίο καλάθι για το 59-64 ο Παύλος. Τρία και 50 για το φινάλε, Μεντής. Καλάθι από το Μεντή, 61-64. Για τρεις ο Χατζη Μιχαήλ, έξω, ριμπάν Ανδρεάδης.
Βασιλιάδης. Ανδρεάδης. Βασιλιάδη, καλάθι και φάουλ. 63-64. Βλέπουνε η ρετρό τη δύναμη και την κυριαρχία του Βασιλιάδη μέσα στο ζωγραφιστό και το εκμεταλλεύονται. Time out. Λοιπόν, μία βολή και ο Βασιλιάδης. Σκόρ 63-64. 64 όλα. Τα πάντα είναι ανοιχτά το παιχνίδι. Ουσιαστικά ξεκινάει από την αρχή η ρετρό. Έχουν καταφέρει και έχουν μαζέψει και πάλι το μάτς. Σμακόπουλος, λάθος πάσα. Έχουν αρχίσει και κουράζονται οι Κασόνικ. Έχουν μείνει 7 καθώς έχει αποβληθεί με φάλο ο Βαγγέλης. Ζυγύρης. Μεντής. Ανδριάδης. Συμπιμπάρης. Ζήσης. Μεντής, θα παίξουν και με τον χρόνο τώρα. Τους πάει έξω, Ζήσης για 3. Μέσα! 67-64 από τη γωνία και μπροστά η Κασόνη. Η ρετρό. Ο Γιώργος. Παπαδόπουλος. Σμακόπουλος για 2. Όχι, ριμπάνο Τσιλιμπάρης. Το momentum τώρα λέει Retro Pacers. Μεντής. Ανδρεάδης. Ριμπάνο Τσιλιμπάρης για 2. Δεν μπαίνει, επιθετικό από τον Ανδριάδη. Για 2, μέσα. 69-64 στους 5. Η ήττα αυτή θα αποδειχθεί καταστροφική για τους Κασόνικ. Καλές οι άμυνες, την πήρε ο Ζήσης τώρα. Μεντής. Μεντής, θα μπει και αυτό 71-64, απίστευτα πράγματα. Και time out, έχουμε 1,5 λεπτό από το φινάλε. Λοιπόν, για να δούμε τι σχέδια στον Τόρικα Σόνικ. Παπαδόπουλος για 3. Στο κύριο μπάν θα πάρει ο Ανδρεάδης. Ανδρεάδης, τελευταίο λεπτό, θα την κλέψει ο Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος. Βήματα. Ζήσεις, ο οποίος έβαλε και αυτός ο μεγάλος σου στο τέλος. Μεντής. 8 δευτερόλεπτα να περάσουν το κέντρο, έχουν ελπίδες οι Κασόνικ με την πίεσή τους. Τρεις, τίποτα, ριμπάνο ο Βασιλιάδης. Ο Γιώργος θα την κλέψει, θα δώσει πάσα στον Παπαδόπουλο, θα σκοράει για το 76-66. Σε 30 δευτερόλεπτα και έχουμε time out. Λοιπόν, ο Ανδριάδης αποβλήθηκε με δεύτερη τεχνική ποινή.
Γιώργος Ζηγόρης χάνει τη βολή. Φάουλ. Πολλές τώρα. Εντύς. Μέσα τότε. Μέσα. Σπακόπουλος. Αστοχή. Λιμπάνο Τσιλιμπάρης. 73-66. Μικρή σημασία τώρα έχουν αυτά. Παναγνωστόπουλος. Λιμπάρη Γιώργος Ζηγόρης. Πάρα σαν 9 δευτερόλεπτα. Εντάξει, τελικό αποτέλεσμα νίκη για τους Ρετρό. Θα επικρατήσουν τον Κασόνικ Μπίρτς. Θα τους πετάξουν εκτός τετράδας. Η Ρετρό θα πάρει και μαθηματικά την πρώτη θέση στον όμιλο. Καλό βράδυ σε όλους.